Τώρα, τι μπορεί να πάθει ο άνθρωπος? Τι μπορεί να πάθεις από τη μια στιγμή στην άλλη? Να βρεις τον καλύτερό σου φίλο και να μην θέλεις να ξεκολλήσεις φορά από αυτό, να μην θέλεις να ξεκολλήσεις από αυτόν. Και σε ποιο σημείο τον έχω τώρα? Πού τον έχω βρει αυτόν τον Παπαδημήτρη, που τον έχω στην καρδιά μου, τον λατρεύω, τον αγαπάω, τον λατρεύω, τον αγαπάω. Γιατί? Γιατί κουβαλάει κάτι από Παπαφώτη. Και είμαστε στο εκκλησάκι το εδώ, του Παπαφώτη, των Αγίων Αποστόλων, που είναι στον Τρίγωνα, δίπλα, από τον μεγάλο ναό που έχει το χωριό, τον Άγιο Αντώνη. Εδώ λιώνει η καρδιά. Λιώνει η καρδιά. Λέγε ρε Παπαδημήτρη. Λέγε. Τι να πω, παππούλη μου, τα λες τόσο όμορφα εσύ. Τι να πω. Θα τι... στα χαλάσω εγώ να τα πω. Α, καλά, ναι, ναι. Εδώ λοιπόν είμαστε στο εκκλησάκι. Για πες μου λίγο αυτή την ιστορία, έλα. Πες μου αυτή την ιστορία εδώ. Ήταν εδώ ο χώρος ο αγαπημένος του Παπαφώτη, γιατί ήταν κτίσμα δικό του αυτό το εκκλησάκι και ερχόταν εδώ και έλεγε τους χαιρετισμούς στην Παναγία, εδώ στην Παναγίτσα, την οδηγήτρια. Και ήταν λέει τόσο κοντούλης που έφτανε. Μέχρι εδώ έφτανε, ναι, μέχρι εκεί έφτανε. Και της έλεγε τους χαιρετισμούς από στήθος. Παππούλη μου δεν κρατούσε βιβλίο και τρέχανε και τα ματάκια του. Έπεφτε το δάκρυ πολύ. Πολύ δάκρυ για τους ανθρώπους. Ήταν και αυτό το εκκλησάκι το αγαπούσε πάρα πολύ και το λειτουργούσε στη γιορτή του, του Αγίου Φωτίου, 6 Φεβρουαρίου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, και τη Ζωοδόχου Πηγής το λειτουργούσε και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να το λειτουργούμε αυτές τις ημέρες που τις είχε θεσπίσει ο μακαριστός Παπαφώτης. Και το λειτουργούμε και την παραμονή της Παναγίας, λόγω ότι εδώ είναι μικρός ο χώρος και δεν θα χωρέσει ο κόσμος, για να πάμε την ημέρα της Παναγίας στο μεγάλο το ναό δίπλα. Ήταν πάντως... Δείξε εδώ τη φωτογραφία του, όταν ήρθε στον Τρίγωνα το 51. Νέος. Νέο παλικάρι, ο ίδιος ήταν ορφανός, ήταν παιδί. Μικρασιάτης ήτανε, ήρθανε από τη Μικρασία και... Δοκιμασμένος άνθρωπος πολύ, με πολύ αγάπη προς το Θεό, πολύ αγάπη. Και αυτό εδώ το εκκλησάκι, παππούλη μου, δεν υπάρχει σπιθαμή που να μην έχει αγιογραφηθεί. Μέχρι, ναι, κοιτάξτε, μέχρι και χώροι που δεν φαίνονται είναι αγιογραφημένοι. Α, κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, πράγματα, σημεία που όντως δεν φαίνονται. Μικροί, μεγάλοι Άγιοι, μικροί, μεγάλες παραστάσεις. Είχε φοβερή αγιοκατάταξη. Ήξερε πού θα τοποθετήσει την κάθε εικόνα. Αυτό θα πει αγιοκατάταξη. Δεν βάζουμε όπου να είναι τους Αγίους μέσα στο ναό. Πού θα μπουν οι μάρτυρες, πού θα μπουν οι όσοι, πού θα μπουν οι Ευαγγελιστές, πού θα μπει η κοίμηση της Παναγίας. Δες η κοίμηση της Παναγίας, ο χώρος της, πάνω από την πόρτα. Και αυτό το εκκλησάκι είναι μια μικρή μινιατούρα, θα πούμε. Όταν ήρθε από το Όρος, επηρεασμένος από τους ναούς του Αγίου Όρους, μοιάζει καταπληκτικά. Η λυτή μπροστά και το καθολικό. Ναι. Και είναι και αντιοικονομικό στο ζωγράφισμα. Συνήθως εμείς στους ναούς βάζουμε μια μεγάλη τοιχογραφία, τακ-τακ τελειώνουμε με 5 Αγίους. Τελειώνουμε μια πλευρά ολόκληρη. Και εδώ έχει όλους τους δικούς μας Αγίους, τους εν λέσβο Αγίους. Εδώ πάνω εδώ, οι μικρές προσωπογραφίες. Κοιτάξτε, είναι όλοι οι Άγιοι της Λέσβου. Κοιτάξτε, εδώ. Οι Άγιοι της Λέσβου. Και Αγίους που εμείς δεν τους ξέρουμε. Και να φανταστείτε πιο πολύ μπορεί να κοστίζει μια μικρή προσωπογραφία ενός Αγίου σε ένα μικρό χώρο παρά μια μεγάλη αγιογραφία. Έχει όμως και ωραίος αγιογράφος. Κοίταξε εδώ μια πολύ ωραίο ασπασμός των Αγίων Μητέρων, η Ελισάβετ και η Παναγία μας. Η μία γέννησε τον πρόδρομο, η άλλη τον Χριστό μας. Δέστε τι ωραία, δέστε τι ωραία. Τι ωραία, μωρέ, πω. Και εδώ η Ανάσταση. Την έβαλε εδώ στη γωνίτσα, πριν βάζει την Βαϊφόρο και μετά βάζει την Ανάσταση. Και μετά κάτω σειρά Αγίες, και για να έχει πολλές,
τη μία κολλητά με την άλλη, διότι και εκεί στο παράδεισο οι Άγιοι κολλητά είναι, μωρέ, εκεί κολλητά γλεντάνε. Τον Άγιο Ανδρέα τον Διαχριστό Σαρό, για να τον αγιογραφήσει, κάτι ήξερε, κάτι διδάχτηκε από το Σειραξάρι του. Γιατί και εκείνος τι ήτανε. Βα, Θεόμουρλος. Αλλά έκρυβε... Θεόμουρλος για την αγάπη του Χριστού. Έκρυβε την αγιότητά του για να μην πάρει μπράβο. Και εδώ τώρα πάμε στην αυλή του παππούλη. Στην αυλή με τα υπέροχα λουλούδια εδώ, με τα υφητά του, τι να πει κανένας. Μέσα στο πράσινο τα βασιλικούδια του, θα τα κάνω, λέει, 12 γύρω γύρω στην αυλή τους βασιλικούς, όσοι και οι Άγιοι Απόστολοι. Ναι, εδώ στα χωριά, και όταν είναι μερακλής ο άνθρωπος, φτιάχνει πράγματα, δεν είναι αστεία. Εδώ φτιάχνει πράγματα. Ένα-ένα τα λουλούδια, μία-μία οι πρασινάδες εδώ πέρα. Κοιτάξτε, 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 κοιτάξτε λουλούδια εδώ. Ο Παπαδημήτρης έχει το, ναι, τα παραδοσιακά εδώ πέρα. Μυρωδιά φοβερή, φοβερή όμως. Ναι, ο ναός και η βασιλική από εδώ. Πράσινο, ομορφιά, φύση, το καμπαναριό και ο ναός μέσα. Ο ναός του Αγίου Αντωνίου. Και έλεγε ο Γεροπαΐσιος τώρα. Δέστε, 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 μια που είμαστε στο ναό του Αγίου Αντωνίου. Και έλεγε ο Γεροπαΐσιος τον Παπαφώτη, μοναχό και πνευματικό είχε ο Παπαφώτης τον Παπατίχωνα τον Ρώσο. Άλλη θρηλυκή μορφή αυτή, έχουμε πει πολλές φορές γι' αυτόν. Και τον Παπατίχωνα τον Ρώσο τον είχε και ο Γεροπαΐσιος πνευματικό, και αυτός τον έκανε και καλόγερο, αυτός τον έκανε και Άγιο. Και έλεγε ο Γεροπαΐσιος για τους τρεις σύγχρονους επόμενους Αγίους, τον Παπαευμένη το Σαριδάκι, τον Παπατίχωνα και τον Παπαφώτη, αυτοί έφτασαν, λέει, σε αγιότητα πάνω εκεί που είχε φτάσει και ο Άγιος Αντώνιος. Κάτι ήξερε ο Παπαφώτης που λειτουργούσε εδώ με τον Άγιο Αντώνιο, εδώ στο σπιτάκι του, στο ναό του. Εδώ τώρα ήταν το κρεβάτι που ξάπλωνε. Τι ωραίο κρεβάτι που ξάπλωνε ο Παπαφώτης. Εδώ κοιμόταν. Εδώ, 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 εδώ. Όλο αυτό το κρεβάτι, τι κρεβάτι, πέτρα ήταν. Μια κουρελού έβαζε πάνω και όλο το καλοκαίρι το έβγαζε εδώ. Και εδώ ήταν το σπίτι της ενορίας, το σπίτι της εκκλησίας, στο οποίο εδώ, αλλά δεν του άρεσε, μωρό καημένος. Ήταν, λέει, το παλιό το σπίτι, ήταν ένα παλιό ερείπιο και εκείνο ήθελε να έχει να κοιμάται. Όταν του φτιάξα το καινούργιο μετά δεν του άρεσε καθόλου. Γι' αυτό και γκρίνιαζε που του τον κρέμισαν και έφτιαξαν ένα καινούργιο σπίτι. Εδώ μας φιλοξενεί τώρα ο Παπαδημήτρης, ο υπέροχος Παπαδημήτρης.